Εκφράζομαι προφανώς τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας στον κύριο Σταύρο Δέμο για αυτή τη σπουδαία δωρεά, η οποία μεταξύ των άλλων δείχνει το πόσο ακριβώς υπολογίζει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μία προσφορά σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπω και τον πρόεδρο εδώ των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και ξέρετε, εν δυνάμει, όλοι μας είμαστε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έρχεται ο χρόνος όπου συνοδεύεται από κινητικά προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται αυτό το έργο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ναό, αλλά χρειάζεται παντού. Του αναπηρικού κινήματος της Αρκαδίας σήμερα έγινε πράξη από τον κύριο Δέμο. Είναι γεγονός ότι εμείς ζητάμε προσβάσιμους ναούς, διότι κάποια στιγμή τα άτομα με αναπηρία θέλουν να ανέβουν να προσευχούν στο ναό. Δυστυχώς δεν μπορούν να ανέβουν σε πολλούς ναούς και σεβαλιότατε θα ήθελα να μπορέσετε κι εσείς με τους παπάδες μας να γίνουν όλες οι εκκλησίες προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία. Όταν εμείς τα άτομα με αναπηρία φτάνουμε σε κάποιο γιατρό και μας κοιτάει, μας λέει κάποια στιγμή από εδώ και πέρα ότι είχα εγώ να κάνω το έκανα ο Θεός. Αυτό ζητάμε και εμείς, να βγούμε στο σπίτι του Θεού να προσευχηθούμε για την υγεία μας. 4 χρόνια ολόκληρα τρέχαμε από τον Σεβασμιότατο, από όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή η έννοια. Δυστυχώς, ούτε είναι στη δυνατότητα του Σεβασμιότατο, ούτε σιγά. Είναι γενικό αυτό το πνεύμα που πρέπει να δάξει. Δωρές
δωρεάν λεφτά δίνανε. Δωρεάν γιατρό και μένανε τις σχολείες μέχρι που είπαμε δόξα τω Θεώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ κύριε. Ιστότελα μου εδώ πέντε δύο και σκοβέντες κάναμε αυτό το έργο. Λοιπόν, άξιος να είστε και ευεργέτης της πόλεως και του κόσμου, του τόπου τους. Και η επιγραφή λέει, ο ανελκυστήρας αποτελεί δωρεά της οικογενείας Σταύρου και Δήμητρας Δέμου. Και υλοποιήθηκε επί σε Μονδέλο Μητροπολίτου Αλεξάνδρου, Περιφερειάρχου Νίκα Παναγιώτου, Αντιπεριφερειάρχου Λαυροπούλου Χρήστου. Εν έτη 2020-2022. Δημιουργία του ανελκυστήρα στον Άγιο Βασίλειο στην Τύψη, που ουσιαστικά ξεκινάει ένα κύκλο τη κοινωνική προσφορά τη εταιρεία μα, αλλά κυρίω και τη οικογένεια Δέμου, που είναι ιδιοκτήτη αυτή τη στιγμή τη φαρμακοβιομηχανία αυτή. Είναι ένα κοινωνικό έργο το οποίο πιστεύουμε ότι είναι η αρχή. Σίγουρα έχουμε ξεκινήσει κάποιου μήνε πιο πριν τι επενδύσει σαν εταιρεία, οι οποίε γίνονται στην βιομηχανική περιοχή και οι οποίε αναμένεται να ενταθούν ακόμα περισσότερο του επόμενου μήνε. Και μέσα από το επαγγελματικό ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια πάντα το κοινωνικό. Γιατί η ουσία στο τέλος της ημέρας είναι η κοινωνία, ο άνθρωπος και η προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στον τόπο. Είναι το ανελκυστήρας και είναι και μια σειρά από εδώ και πέρα ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκινάει. Είδαμε ότι πήρε μια τετραετία σχεδόν για να γίνει αυτό το εγχείρημα. Πώς το σχολιάζετε, γιατί έτσι τόσο μεγάλη καθυστέρηση για να γίνει άμεσα? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Δεν θα ήθελα να κατηγορήσω κάποιον από την Αρκαδία. Όπου και να πηγαίναμε να κάνουμε μια δωρεά, και δεν είναι θέμα τη δικιά μου προσέγγιση, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα για όλες τις δωρεές. Και είναι κάτι που πρέπει οικονομικά η κυβέρνηση, η εκτάσεις του κυβέρνηση, να το λύσει. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την επιθυμία να κάνουν κάτι. Πολύ λιγότεροι στο τέλος το κάνουν, δεν το κάνουν πράξη. Αυτούς τους λίγους που κάνουν πράξη τουλάχιστον δεν τους κόβουν με μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τι σημαίνει για εσάς την εταιρεία Δέμος για την Αρκαδία αυτή η σημαντική εκπαίδευση, η καταγγελία να μας πει δύο λόγια. Και θα πρέπει να βρούμε και άλλοι μηνυτές για αυτόν τον τόπο που έχει πάει πολύ πίσω, παρόλο που έχει βγάλει μεγάλους πολιτικούς άντρες, αλλά ό,τι μπορούσαν να κάνουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όχι για τον τόπο, ειδικά η πολιτική της Αρκαδίας. Εμείς είχαμε βέβαια στον τόπο καταγωγής. Από την άλλη βάζουμε το πρώτο λιθαράκι στην αναγέννηση θα έλεγα του τόπου μας με νέες θέσεις εργασίας, με υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και από ό,τι τουλάχιστον έχω εγώ την εικόνα, ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια και από άλλους επιχειρηματίες για να το κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματικά κόμμα σε τρίπολη ως μικρός κλειδί. Ο στόχος δικός μας με την επένδυση που κάνουμε είναι η Τρίπολη να γίνει το hub της φαρμακοβιομηχανίας, όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Μια λέξη, μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτούς τους σπουδαίους προρητές που ήταν σήμερα φτιάχνοντας αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο έργο με τον ανελκυστήρα στο Μητροπολιτικό Ναό μας. Ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και όλους τους πιστούς με μεγαλύτερη ηλικία ή και πολύ μικρή ηλικία που δεν μπορούν αλλά θέλουν να ανέβουν, να ανάψουν ένα κεράκι και να κάνουν το σταυρό τους. Η πολιτεία οφείλει ευγνωμοσύνη σε τέτοιους μεγάλους ευεργέτες, όπως είναι ο κύριος Δέμος, και ο οποίος θέλω να το πω και εδώ, πέραν αυτού του μεγάλου έργου, με τη μεγάλη επένδυση που θα κάνουν στον τόπο. Γιατί εδώ στην Τρίπολη έκανε ο κύριος Σταύρος Δέμος τα πρώτα του βήματα. Εδώ στην Τρίπολη τα άξια τέκνα του, ο Δημήτρης και τα δυο κορίτσια μάθανε ποδήλατο, περπατήσανε. Σε αυτόν λοιπόν εδώ τον τόπο έρχονται και κάνουν και μια πολύ μεγάλη επένδυση η οποία θα δώσει ανάσα στον τόπο, η οποία θα δώσει δουλειές σε πολλές οικογένειες, η οποία πραγματικά αυτό πραγματικά πολύ μεγάλο έργο οφείλουμε να το λέμε και να το αναδεικνύουμε. Και αγαπάει και έχει εμπιστήσει και αυτή την αγάπη και σε εμάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είμαστε πολύ πίσω από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει φροντίδα για αυτούς τους ανθρώπους και θα πρέπει οποιοδήποτε φορεί με ατομική πρωτοβουλία είτε εταιρική πρωτοβουλία να μπορέσει να στηρίξει όλους τους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους. Προσπαθούμε εμείς στην οικογένεια να είμαστε κοντά σε όλες αυτές τις πιο αδύναμες ομάδες. Πολλά χρόνια τώρα στηρίζουμε συλλόγους ασθενών που πάνε εκπαθήσεις και είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε στον τόπο καταγωγή μας να προσφέρουμε κάτι για τους ανθρώπους. Ευχαριστώ.